Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Καστέλα. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος υπήρξε για πολλά χρόνια βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ με συνεχής παρουσία σε κυβερνήσεις από το 1981 μέχρι και το 2004, ενώ το 1996 έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού ύστερα από την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 11 Απριλίου 2012 συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εισόδων από την παράνομη δραστηριότητα και στις 7 Οκτωβρίου 2013 καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών, η οποία μειώθηκε αργότερα σε 19 χρόνια. Επικαλούμενος προβλήματα υγείας αποφυλακίστηκε στις 2 Ιουλίου 2018. Ήταν παντρεμένος με την Βίκη Σταμάτη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, ενώ από τον πρώτο του γάμο είχε ένα γιο και μία κόρη. Το Κινάλ, με μία ανακοίνωση μόλις 50 λέξεων, αποχαιρετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Συλληπείται την οικογένεια και τους οικείους του και αναφέρει λακωνικά ότι ο εκ λοιπόν συμμετείχε σε κορυφαίες κυβερνητικές και κομματικές θέσεις. Σημειώνει ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ είχε διαχωρίσει με βάση τις αρχές και τις αξίες του πλήρως και ριζικά τη θέση του απέναντί του από το ιδρυτικό του στέλεχος. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τόσο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξτάσεων, όσο και για την εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Σε 429 σχολές κατέγραψαν άνοδο η βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ 112 ήταν οι σχολές που σημειώθηκε πτώση. Η μεγαλύτερη ποσοστή άνοδος καταγράφεται στο τμήμα Δασαλογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1725%, 11.406 μόρια από 625 το 2020. Παράλληλα, η μεγαλύτερη άνοδος ως προς τον αριθμό των μορίων καταγράφηκε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 2.450 μόρια πέρσι σε 15.588 φέτος. Στον αντίποδο, μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ 46% από 19.550 μόρια πέρσι, 10.549 μόρια φέτος. Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μίλησε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Συνδέσεις για τα αποτελέσματα των πανελληνίων εκστάσεων, το άνοιγμα των σχολείων, τις βάσεις, τον εμβολιασμό, των εκπαιδευτικών και στο τι θα αλλάξει από το Σεπτέμβριο στην δημόσια εκπαίδευση. Αν μου επιτρέπετε καταρχήν να πω πολλά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες, γιατί πάνω απ' όλα αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή, και βεβαίως σε αυτούς που είδαν τις σχολές επιλογής τους και πλέον εισάγονται σε αυτές. Ναι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, στελέχη της υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ξέρετε, υπήρξαν άλλες χώρες που δεν έκαναν καθόλου εξετάσεις. Εμείς επιμείναμε, κάναμε εξετάσεις για το καλό των παιδιών μας. Οι εξετάσεις, νομίζω, αντικειμενικά διεξήχθησαν πολύ ομαλά. Και ναι, είχαμε μεγάλες καινοτομίες. Αναφέρεται μια διαδικαστική φύσεως. Για πρώτη φορά τα παιδιά μας έλαβαν τα αποτελέσματά τους μέσω μηνύματος στο κινητό, με σεβασμό απέναντι στον υποψήφιο και στην αγωνία του υποψηφίου, αλλά βεβαίως και μεγάλες αλλαγές θεσμικές, όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής και όπως το παράλληλο μηχανογραφικό. Λοιπόν, η μεταρρύθμιση αυτή, θα έλεγα, προσφέρει ωφέλη σε όλους και βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Πρώτα απ' όλα βγαίνουν κερδισμένοι τα ίδια τα παιδιά, οι υποψήφοι και οι γονείς τους. Γιατί πλέον δεν εγκλωβίζονται στα πανεπιστήμια, πλέον οι σπουδές τους έχουν, αν θέλετε, αντίκρισμα, διότι δεν έχουμε πλέον τα φαινόμενα που συζητούσαμε πέρυσι τέτοια εποχή, να εισάγεται κανείς με ένα, με δύο, με τρία, με τέσσερα. Θυμόσαστε κι εσείς, σχολιάζατε τα αποτελέσματα αυτά και δικαίως. Πλέον δεν τα έχουμε αυτά, άρα πλέον οι νέοι μας έχουν προοπτική. Εμείς θέλουμε να έχουμε διέξοδο προοπτική, θέλουμε να δούμε πώς οι σπουδές τους και θα τους δώσουν αυτά που θέλουν και σε γνώσεις και σε δεξιότητες, αλλά και πώς θα τους βοηθήσουν στο να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Τώρα, να σας πω το εξής. Πέρυσι, λοιπόν, επειδή θυμίσατε, κάναμε αυτή την κουβέντα. Αν μου επιτρέπετε, μόνο να ολοκληρώσω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άρα, πρώτα απ' όλα, ωφέλη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Δεύτερον, για τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια πλέον αναβαθμίζουν το κύρο των σπουδών τους. Οι φοιτητές εκεί πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις και για πρώτη φορά απέκτησαν λόγο
στο πώς θα εισάγονται οι φοιτητές. Όπως ξέρετε, τα πανεπιστήμια είχαν δυνατότητα να επιλέξουν το συντελεστή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Αντιστοίχως, τα δημόσια. Έβαζε δηλαδή το πανεπιστήμιο, το Υπουργείο κάποια όρια. Ένα εύρος. Και το πανεπιστήμιο επέλεγε αν ήθελε να πάει ψηλότερα ή χαμηλότερα. Τα ψηλά ή τα χαμηλά. Εξαρτάται. Και ψηλά και χαμηλά πήγανε. Ναι. Και βεβαίως θα δοθεί δυνατότητα να αναπροσαρμοστεί αυτό και την επόμενη σχολική χρονιά, αφού θα έχουν δει και τα φετινά αποτελέσματα. Άρα ένα πανεπιστήμιο που φέτος διάλεξε το ανώτατο όριο. Θα μπορεί να το αλλάξει. Για την επόμενη χρονιά. Για το 22, ναι. Επίσης, τα δημόσια ΙΕΚ μπαίνουν στο χάρτη, αναβαθμίζονται ουσιαστικά. Για πρώτη φορά φέτος μπορούσαν υποψήφοι να υποβάλουν μηχανογραφικό είτε για πανεπιστήμια είτε για δημόσια ΙΕΚ. Είχαμε υπερτριπλάσιες αιτήσεις από τις προσφερόμενες θέσεις. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, κύριε Παχλημίτζο, είναι ότι είχαμε έναν στους τέσσερις που επέλεξε δημόσιο ΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από αυτή που κατοικεί. Για παράδειγμα, θέλω να γίνω web designer, web developer και πάω στην Πάτρα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο πλέον η δημόσια κατάρτιση. Είναι μια εναλλακτική επιλογή και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ελληνική πολιτεία θα επενδύσει σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω ΕΣΠΑ, για την ουσιαστική αναβάθμιση των δημοσίων ΙΕΚ. Εκατοντάδες οικογένειες Αφγανών, οι οποίες έχουν κατασκηνώσει κάτω από τον καυτό ήλιο σε ένα πάρκο της Καμπούλ, έπειτα από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, εκλιπαρούσαν χθες για φαγητό και στέγη, μια ζωντανή απόδειξη της ανθρωπιστικής κρίσης που συντελείται στο κατακαιρματισμένο από τον πόλεμο Αφγανιστάν. Η ταχύ ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στη χώρα αυτόν τον μήνα, που κορυφώθηκε με την κατάληψη της Καμπούλ στις 15 Αυγούστου, έχει βυθίσει τη χώρα στο χάος. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Πολλοί άλλοι, όπως οι οικογένειες αυτές στο πάρκο, βρίσκονται σε αδιέξοδο, αβέβαιες για το αν είναι ασφαλέστερο να επιχειρήσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται. Το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε σημαντικά κατά τους δύο μήνες του καλοκαιριού, ωστόσο παρουσιάζεται σταθεροποίηση. Στις τελευταίες ημέρες, υψηλά όμως επίπεδα, ανέφερε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου. Είναι σαφές από τα δεδομένα του ΕΟΔΗ ότι το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών του καλοκαιριού. Η πορεία της πανδημίας όμως εμφανίζει μια σχετική σταθεροποίηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Ο μέσος κυλιόμενος αριθμός νέων κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών ανέρχεται στα 3.220 κρούσματα ανά μέρα. Σημαντικός είναι ο αριθμός των τεστ που γίνονται καθημερινά και που αγγίζουν τις 90.000 τεστ με ιδιαίτερη αύξηση του αριθμού των rapid. Ο δείκτης θετικότητας των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργούνται σε δομές υγείας παρέμεινε σταθερός, στην επικράτεια περίπου στο 3,5%, αλλά όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλός δείκτης θετικότητας σε πολλά νησιά μας και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Είναι ξεκάθαρο ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, καθώς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Αναμένουμε ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και καθώς οι περισσότεροι θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές διακοπές, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μεταφοράς του οικού φορτίου στην υπηρετική Ελλάδα. Κάνουμε έκκληση λοιπόν σε όλους όσους επιστρέφουν να κάνουν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο πριν την επιστροφή τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τουλάχιστον για 7 με 10 μέρες, στις επαφές τους τόσο στην εργασία, στις κοινωνικές συναναστροφές, αλλά και στο σπίτι. Η χρήση των γνωστών μέτρων ατομικής προστασίας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να μειώσει τη διασπορά. Προτείνεται να αποφεύγεται, αν είναι εφικτό, να συναντήσουν άτομα, επιστρέφοντας οι νέοι μας, να συναντήσουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Είναι σημαντικό να μειώσουμε ακόμα και σήμερα την περαιτέρω διασπορά της λίμωξης στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νέοι θα πρέπει να αναβάλουν την επίσκεψη στους παππούδες, ιδιαίτερα επιστρέφοντας από τα νησιά, ενώ οι συνάνθρωποι μας μεγαλύτερης ηλικίας να μην ξεχνούν ότι η αυστηρή χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας και ιδιαίτερα της μάσκας είναι πολύ σημαντική σε όλες τις κοινωνικές συναναστροφές. Στην διάθεση δύο δωρεάν τεστ από τα φαρμακεία της χώρας από την Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου. Προχωρά το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επιστροφής των πολιτών από τις διακοπές και της ισχυρής σύστασης για την διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων self-test. Η περαιτέρω δωρεάν διάθεση των δύο τεστ από τα φαρμακεία της χώρας αφορά τις παρακάτω ομάδες πολιτών.
μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μη εμβολιασμένα άτομα ηλικίας 5 έως 17 ετών, η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα με τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου παιδιού, μη εμβολιασμένα άτομα 18 έως 30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΙΠΑ ή ΠΑΜΚΑ, υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr και θα εκδίδεται βεβαίωση. Σταθερός είναι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων, η πίεση όμως στο σύστημα υγείας αυξάνεται και οι θάνατοι από λίμωξη κατέγραψαν αύξηση 54%, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Επιρρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης και έκανε έκκληση στους νέους για εμβολιασμό σε υψηλό μάλιστα ποσοστό. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα, ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια παρέμεινε σχετικά σταθερός. Από την άλλη, η πίεση στο σύστημα υγείας εξακολουθεί να δείχνει σημεία αύξησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκε κατά 16%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με την νόσο παραμένει υψηλότερος από 250 και το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων παραμένει μεγαλύτερο από 1. Ο αριθμός λοιπόν των διαγνώσεων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα παραμένει σταθερός. Αλλά ο αριθμός των συμπολιτών μας που καταλήγουν με την νόσο αυξήθηκε κατά 54% σε περίπου 30 ανά ημέρα. Βρισκόμαστε 1,5 μήνα περίπου πριν από την περίοδο αύξησης της μεταδοτικότητας. Καθώς η θερμοκρασία θα μειώνεται προς το τέλος του Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα περνάμε περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους και έτσι αναμένουμε ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού εκείνη τη χρονική περίοδο θα αυξηθεί σημαντικά. Έχουμε περίπου 1 με 1,5 μήνα να ενισχύσουμε το τείχος ανοσίας ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά την αναμενόμενη αύξηση της μεταδοτικότητας της χειμερινής περίοδου. Και εδώ θα σταθώ, θα κάνω έκκληση ξανά για ακόμη μια φορά στους νέους. Πρέπει να κλείσουν το ραντεβού τους με το εμβόλιο σήμερα. Οι νέοι είναι φυσιολογικό να έχουν πολλές επαφές. Να είναι δραστήριοι και έτσι χωρίς να το θέλουν, και το τονίζω χωρίς να το θέλουν, αποτελούν το επίκεντρο της μετάδοσης επιδημίας. Κάθε νέος ηλικίας 18 με 40 ετών μεταδίδει, και πάλι επαναλαμβάνω χωρίς να το θέλει, την νόσο σε περισσότερους από 2 με 3 φορές περισσότερα άτομα από τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες. Συνεπώς, η νόσος είναι πιθανό να έχει συνέπειες για τους ίδιους, αλλά πολύ περισσότερο για το περιβάλλον τους. Δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος της μετάδοσης χωρίς τον εμβολιασμό των νέων και μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Σε θέση μάχης βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, οι οποίοι αντίθεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως προκύπτει μάλιστα από το ρεπορτάζ. Την 5η, 26 Αυγούστου, κατατέθηκε από το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Διαλυνά η πρώτη μαζική αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της υποχρεότητας των εμβολιασμών. Η αίτηση υπογράφεται από 200 υγειονομικούς εργαζόμενους στα νοσοκομεία ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Γιάννητσον, σε διάφορα κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδος και στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Αυξάνεται ο εμβολιασμός των υγειονομικών που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα, δήλωσε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ξεκαθαρίζοντας για άλλη μια φορά ότι ο νόμος της αναστολής καθηκόντων από την 1η Σεπτεμβρίου για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί θα εφαρμοστεί. Εξήγησε επίσης ότι επειδή οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα προπληρώνονται, όσοι τεθούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων θα αναζητηθούν τα ποσά ως αχρεωστήτως κατευλεχέντα. Αυξάνεται ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Το έχουμε πει και το λέμε συνέχεια και το τονίζουμε. Οι υγειονομικοί έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για εμβολιασμό. Άλλωστε, θυμάστε ότι ήταν η πρώτη ομάδα η οποία εμβολιάστηκε όταν είχαμε τα εμβόλια στη διάθεσή μας. Και παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αύξηση του ποσοστού αυτού. Είμαστε σίγουροι ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέχρι την 1η του μήνα που τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το πώς θα λειτουργήσουμε από την επόμενη εβδομάδα και δεδομένου βεβαίως ότι έχουμε μια πανδημία σε εξέλιξη, έχουμε συγκεντρώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχουμε σχεδιάσει όλα τα νοσοκομεία και οι υγειονομικές περιφέρειες, συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια, έχοντας αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε όλες τις δομές, που υπάρχουν τμήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και υπάρχει η πρόβλεψη
και για προσλήψεις προσωπικού συγκεκριμένου χρόνου και με συγκεκριμένες συμβάσεις, όπως άλλωστε το προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει η πρόβλεψη να θα υπάρξει και σχετική νομοθετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες, να μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας υπηρεσίες outsourcing, όπως λένε, για υποστηρικτικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία και στις δομές. Υπάρχει, έχει σχεδιαστεί για το πώς θα γίνει η ανακατανομή του προσωπικού μέσα στα νοσοκομεία και στις κλινικές, προκειμένου να λειτουργήσουμε ομαλά. Και βεβαίως υπάρχει και θα υπάρξει και νομοθετική πρωτοβουλία και προς αυτή την κατεύθυνση συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία. Αναφέρομαι κυρίως στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Οι συμβάσεις θα συνάπτονται απευθείας με την υγειονομική περιφέρεια, έτσι ώστε να μην υπάρχει χρονική καθυστέρηση, και θα παραταθούν και διατάξεις που ισχύουν λόγω της πανδημίας, που θα δίνεται η δυνατότητα στους φορείς να μετακινούν προσωπικό, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα προπληρώνονται τον επόμενο μήνα. Όσοι τεθούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων θα αναζητηθούν τα ποσά αυτά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δηλαδή θα πρέπει να επιστρέψουν ανάλογα με τις ημέρες οποίες λείπουν από την εργασία τους τα ποσά αυτά. Το προβλέπει ο νόμος και σε κάθε περίπτωση ο νόμος θα εφαρμοστεί. Δεν βάζουμε απέναντι κανέναν. Δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες. Δωρεάν εμβόλια σε όλους παρέχουμε. Όποιο επιθυμεί ο καθένας. Από αυτά με τα οποία έχουν εμβολιαστεί 4,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Από την άλλη όμως θα ήταν και ανεύθυνο από την πλευρά μας να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος και στο θέμα των εμβολιασμών κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Από τη στιγμή που η πανδημία επιμένει και η κυρίαρχη σήμερα μετάλλαξη, η Δέλτα, είναι η πιο επιθετική, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για την ομαλότερη λειτουργία της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν εμβολιαστεί και κάθε μέρα κλείνονται πολλές χιλιάδες νέα ραντεβού. Αυτό μεγαλώνει την υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε την αποκατάσταση της ζωής στην πληρότητά της. Η ζώσα κοινωνία, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες δεν διανοούνται, πιστεύουμε, ότι θα χρειαστεί να ξαναβάλουν τη ζωή τους σε αγκύλες, ότι θα χρειαστεί να ξαναζούν με αστερίσκους. Ακούμε τη φωνή τους, συμμεριζόμαστε την αγωνία τους και γι' αυτό ανοίγουμε το βήμα μας για να προχωρήσουμε μπροστά. Η επιστήμη μας έδωσε τα όπλα που χρειαζόμαστε. Θα ήταν τεράστιο λάθος εκ μέρους μας να συνεχίσουμε με την τακτική των οριζόντιων περιορισμών από τη στιγμή που η πλειοψηφία της κοινωνίας υψώνει ασπίδα ανοσίας μέσω του εμβολιασμού. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν προχθές είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας, στηριγμένης τόσο στα πορίσματα της ιατρικής, όσο και στις απαιτήσεις του ελληνικού αλλά και του διεθνούς δικαίου. Τα μέτρα που λάβαμε έχουν στόχο να προστατεύσουν με διαφορετικό τρόπο εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Από τη στιγμή που οι εμβολιασμένοι βρίσκονται de facto σε άλλη θέση από τους ανεμβολίαστους σε ό,τι αφορά τους κινδύνους από την πανδημία, από τη στιγμή που ο ασφαλής δωρεάν εμβολιασμός είναι άμεσα διαθέσιμος στους πάντες, θα ήταν παράλογο και επικίνδυνο να ισχύουν τα ίδια για όλους. Προσοχή, εμείς δεν επιδιώκουμε διχασμούς. Δεν βάζουμε απέναντι κανέναν. Δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες. Δωρεάν εμβόλια σε όλους παρέχουμε, όποιο επιθυμεί ο καθένας. Από εκείνα με τα οποία έχουν εμβολιαστεί 4,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά όμως, θα ήταν ανεύθυνο από την πλευρά μας να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6 το πρωί η αεροπορική οδηγία με τις προϋποθέσεις εισόδου στην ελληνική επικράτεια για πτήσεις εξωτερικού που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19. Επίσης ανακοινώνεται και η νέα προσθήκη στην νότα πτήσεων εξωτερικού, η οποία προβλέπει υποχρεωτικό τεστ στην άφιξη για ταξιδιώτες ανεξαρτήτως υπηκότητας που δεν έχουν εμβολιαστεί από τις ακόλουθες 16
Χώρες είναι η Αίγυπτος, η Αλβανία, η Αργεντινή, η Βουλγαρία, η Βραζιλία, η Γεωργία, Κούβα, η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ινδία, Κίνα, Λιβύη, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Πακιστάν, Ρωσία και Τουρκία. Την προσήλωση στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, στην διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως και την αντίληψη στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, εξέφρασαν κατά τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μπομπ Μενέντες. Κορυφαίο σύμμαχο της Ελλάδας χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας. Στη συνάντησή τους που έγινε στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε στην πολύτιμη στήριξη του κυρίου Μενέντες προς τη χώρα μας, τόσο στα εθνικά μας θέματα, όσο και στην ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μεγάλη χαρά μας και η τιμή που νιώθουμε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τη σημερινή επίσκεψη του κυρίου Μπομπ Μενέντες, διακεκριμένου πολιτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κύριος Μενέντες είναι ένας διαπρεπής πολιτικός στην Αμερική, ο οποίος έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αναγνώριση της σημασίας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου για τις παγκόσμιες υποθέσεις. Η ειρήνη, η ηρεμία, η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας και οι καλές σχέσεις των χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τα διεθνή, τα παγκόσμια πράγματα και την διεθνή ειρήνη. Έχει σταθεί αρρωγός με πάρα πολύ ισχυρά επιχειρήματα, τα οποία έχει καταφέρει να διαδοθούν ευρύτατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και παγκοσμίως, στις υποθέσεις που αφορούν τα καλώς εννοούμενα και δίκαια συμφέροντα της Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή. Έχει αναδείξει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ευημερίας στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραματίζει ο Αμερικανός γερουσιαστής κ. Μενέντες κάθε φορά που η Τουρκία συμπεριφέρεται προκλητικά, ενώ πρόσθεσε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να εφαρμόσει την νομοθεσία για την αμυντική και κοινοβουλευτική συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Κύπρου. Κάθε φορά που η γειτονική χώρα μας εξανατολώνει, κάθε φορά που η Τουρκία, με τρόπο που παραβιάζει όλες τις αρχές του σύγχρονου δυτικού κόσμου, υπονομεύει αυτές τις προοπτικές και αυτές τις αξίες που περιέγραψα προηγουμένως, ο γερουσιαστής Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, είναι εκεί για να βάλει την Τουρκία στη θέση της και να εξηγήσει στο πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών με το υψηλό κύρος του ότι αυτή η συνεχιζόμενη απαράδεκτη προκλητικότητα πρέπει να λάβει ένα τέλος. Στις εξελίξεις με τα σχολικά κτίρια εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου, με βάση και τις τελευταίες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Στράτος Καρίκης. Ο Δήμος είναι κοντά στο κομμάτι που λέγεται παιδεία και το αποδεικνύει συστηματικά, όπως τόνισε. Όταν μέχρι σήμερα και γίνονται ήδη και μετασκευές στο φροντιστήριο Ανανίας Κουκιάς, είναι ένα κτίριο σύγχρονο, ένα κτίριο με υποδομές σύγχρονες, με υποδομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου είναι εξατάξιο. Διαδικαστικά σημαίνει ότι περίπου θα μεταφερθούν γύρω στα 100 παιδιά στο νέο σχολείο, θα γίνει με χωρικά κριτήρια.
Συνεπώς θα υπάρξει αυτό το πάει, θα ικανοποιείται το πάγιο αίτημα και δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Κρεμαστής, θα υπάρξει αποσυμφόρηση του πρώτου δημοτικού σχολείου, το οποίο ξεπερνούσε τα 400 παιδιά στο συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζεται και μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά μας. Ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες και από τον κύριο Ψαρά στο επίπεδο της ΕΚΤΥΠ και του Υπουργείου Παιδείας και στο επίπεδο το δικό μας, να τρέξει η διαδικασία, να μόλις ολοκληρωθούν αυτές τις μέρες όλες τις εργασίες, να πάρουμε την έγκριση καταλληλότητος και άμεσα να προχωρήσουμε στον εξοπλισμό. Μόλις λοιπόν ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός, ο οποίος θα έρθει από την Αθήνα, από την ΚΤΥΠ, θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε και τη μεταφορά των παιδιών. Δεν θα το προσδιορίσω χρονικά, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο. Εμείς θα τελειώσουμε τις διαδικασίες μέσα στο Σεπτέμβριο. Και αν ο εξοπλισμός έρθει γρήγορα, θα προχωρήσουμε και σε αυτή τη μεταφορά. Το κύριο όμως είναι ότι πλέον έχουμε δεδομένο. Με την ίδρυση, το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να στελεχώσει με δασκάλους το συγκεκριμένο σχολείο. Άρα είναι μία πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, όλο το καλοκαίρι προχωρήσαμε παρεμβάσεις κτίρια σε μεγάλο επίπεδο. Σε μεγάλο αριθμό σχολείων. Σε μεγάλο επίπεδο ξεκινά τώρα η μεγάλη εργολαβία ονώσεων και χρωμάτων, χρωματισμών και γενικότερα παρεμβάσεων σε κτίρια τις επόμενες μέρες. Άρα και σε μικρό και σε μεγάλο επίπεδο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έργο στο κομμάτι των σχολείων. Θα πω επίσης ότι συνεχίζουμε την πολιτική να έχουμε τους απόλυτους κανόνες υγιεινής για τα παιδιά μας. Είναι γνωστό ότι προσελήφθησαν χθες 189 καθαρίστριες. Ευτυχώς πλέον ο πολύ μεγάλος αριθμός είναι και ο πλήρους ωραρίου. Ενώ αρχές Σεπτεμβρίου θα επαναλάβουμε τη σύμβαση με τον ιδιώτη, περίπου στα 100 άτομα, γεγονός που σημαίνει ότι θα πλησιάσουμε πάλι τα 300 άτομα για καθαριότητα και απολύμανση, αριθμοί οι οποίοι πλησιάζουν το διπλάσιο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Άρα νομίζω ότι πετυχαίνουμε, όπως είπα και πριν, την καλύτερη δυνατή καθαριότητα και απολύμανση και το ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Ταυτόχρονα με την έναρξη του Σεπτεμβρίου θα μοιράσουμε και την δόση στα σχολεία για τις ανάγκες τους. Συνεπώς νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό είχαμε την ενημέρωση τόσο με τον κύριο Παπαδομαρκάκη όσο και τον κύριο Ψαρά ότι δεν θα υπάρχουν κενά. Διορίστηκε στα δωδεκάνησα ένας πολύ μεγάλος αριθμός δασκάλων, υπηαγωγών και καθηγητών. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ το έργο και σε συνδυασμό και με τις υποδομές οι οποίες βαίνουν, βελτιώνονται συνεχώς, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Στο κομμάτι αυτό προχωράμε, όπως έχουμε πει, σε σύσκεψη πριν τον Αύγουστο, αλλά εμείς έχουμε συνεχή επαφή και με τον τεχνικό σύμβουλο που θα αναλάβει το θέμα των ΣΔΙΤ, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία εντός του 2021 και το 2022 να έχουμε τον διαγωνισμό για το ποιος θα αναλάβει τα 11 νέα σχολικά κτίρια που θα γίνουν με τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν, αν με ρωτάτε, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα πω ότι για πρώτη φορά, πέρα των κεντρικών πόρων και των πόρων των σχολικών επιτροπών, ο Δήμος συνεχώς χορηγεί πρόσθετα χρήματα προς τις σχολικές επιτροπές ακριβώς για να προχωρήσουμε το σύνολο των παρεμβάσεων που χρειάζονται. Αυτό το κλίμα άλλωστε είναι διάχυτο στους διευθυντές των σχολείων, στους καθηγητές, δάσκαλοι, στα παιδιά, στους γονείς. Και νομίζω ότι η παιδεία είναι ένας τομέας που βαδίζουμε καλά και με επιτυχία. Για τρίτη χρονιά στο νησί των Υποτών θα πλημμυρίσει από jazz μελωδίες στο πλαίσιο του Roads and South Aegean International Jazz Festival, της μεγάλης γιορτής που αποδεικνύει ότι η μουσική μόνο να ενώσει μπορεί τους ανθρώπους. Πρωτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο Δημήτρης Βασιλάκης, διεθνούς φήμης σαξοφωνίστας, συνθέτης και εκπαιδευτικός ερευνητής. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Jazz Δημοκρατία Άμπια από την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΕΠΚΑ, αλλά και την υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας και των εταιρεών Aegean, χορηγός αερομεταφορών, και Blue Star Ferries. Ο διεθνής του χαρακτήρας αποτυπώνεται από τις συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καθώς και από την αγαστή συνεργασία μεταδελφοποιημένα με το φεστιβάλ Bodrum & Car Jazz Festival που πραγματοποιούνται στην Τουρκία. Μια ενέργεια που αποδεικνύει πως μια οικουμενική παγκόσμια μουσική γλώσσα όπως η jazz μπορεί να συμβάλλει στη φιλία, τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των σχέσεων των λαών, καθώς ειδικά με τους γείτονές μας είναι σημαντικό να δημιουργούμε μαζί σε παιδεία της τέχνης και του πολιτισμού που μας ενώνουν. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.